Καλημέρα. Καλημέρα. Σε πεθύμισα και σε πεθυμίσαμε, Αριστονίκη μας. Και εγώ σας πεθύμισα. Περιμένω πώς και πώς την ερχόμενη Τρίτη να έρθεις από κοντά. Θα έρθω, το υπόσχομαι. Ωραία. Λοιπόν, στη σημερινή Αριστοτρίτη επέλεξες εσύ το θέμα και μου αρέσει το θέμα που επέλεξες. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην επικαιρότητα, ήρθε στην επιφάνεια το θέμα των γυναικοκτονιών. Ναι. Των εγκλημάτων, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια της γνωριμίας ανδρών και γυναικών ή στα πλαίσια γάμου ή οτιδήποτε. Και επειδή και τον γυναικοκτόνο είναι η μάνα που τον μεγαλώνει και πατέρας που τον μεγαλώνει και το θύμα, τη γυναίκα που γίνεται θύμα είναι και μητέρα και πατέρας που την μεγαλώνει, θέλουμε εσύ ως ψυχολόγος που είσαι εκπαιδευμένη και στη σχολική εξελικτική ψυχολογία, όχι μόνο και, να μας μιλήσεις για το πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για την ενήλικη ζωή, τα μεν αγόρια μας, ώστε να είναι σεβαστικά προς τον εαυτό τους και προς σε όλους και προς τις γυναίκες, να μην είναι μισογύνιδες, να μην εξασκούν οποιαδήποτε μορφής βία πάνω στις γυναίκες, και τα κορίτσια μας πώς τα μεγαλώνουμε ώστε να μην είναι υποψήφια θύματα είτε ψυχικής είτε σωματικής βίας στις σχέσεις τους. Yeah. The stage is yours. Λοιπόν, πραγματικά είναι κάτι το οποίο έχω ασχοληθεί εκτενώς και στη διατριβή μου, τη διδακτορική διατριβή μου, που ασχολήθηκα γενικά με τα φύλλα. Παλιότερα, προηγούμενες έτσι εποχές, υπήρχε η αντίληψη ότι, και είναι γνωστό, κανείς μπορεί να το δει και μέσα από τα βιβλία του Ξενόπουλου, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, που έχει μια κοινωνική γραφή και αναφέρει πώς συμπεριφέρονταν σε εκείνες τις εποχές στα αγόρια και στα κορίτσια. Μάλιστα υπάρχει και ένα ομώνυμο βιβλίο του Γρηγορίου Κόσμου και η κόρη μου, που αναφέρεται σε αυτό, στο πώς διαφορετικά, πώς μεγαλώνουν γενικά διαφορετικά τα αγόρια και τα κορίτσια. Πλέον όμως, και μετά από την όλη αυτή την, στα εισαγωγικά, επανάσταση που έχει κάνει και το φεμινιστικό κίνημα, είναι εις γνώση μας ότι και τα δύο φύλλα τα μεγαλώνουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει διαφορά, δηλαδή, μεταξύ του αν είναι κορίτσι ή είναι η αγόρι, και το κορίτσι μπορεί να κάνει πράγματα που κάνει το αγόρι και το αγόρι μπορεί να κάνει πράγματα που κάνει το κορίτσι. Και γενικότερα τα αγόρια δεν θα χάσουν τον ανδρισμό τους, ούτε αν κάνουν δουλειές του σπιτιού, ούτε αν μάθουν να μαγειρεύουν, ούτε γενικότερα μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Ο ανδρισμός και η θηλυκότητα είναι κάτι που κανείς τα φέρει μαζί του και δεν χάνονται από τους ρόλους των φύλων ή γενικότερα από τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό για να μην κάνουμε διακρίσεις στο μεγάλωμα μας, γιατί έτσι μεγαλώνουμε αγόρια τα πρίγκιπες και κορίτσια που έχουν το ρόλο της υπηρέτριας. Άρα, στην ουσία... Ναι. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στην τηλεόραση που μιλούσαμε για τη βία μέσα στη σχέση και μπήκαν κάποιες κοπέλες από κάτω και είπαν ότι όταν πρόκειται για γυναικοκτονία να το λέτε ότι είναι για γυναικοκτονία, και είχαν δίκιο. Όχι ότι κάναμε κάτι λάθος εμείς επίτηδες, γιατί λέει η γυναικοκτονία σημαίνει πολλά πράγματα, δεν σημαίνει απλώς ο ένας σύντροφος σκοτώνει τον άλλο. Σημαίνει και μισογενισμό. Σημαίνει και μίσος του ενός φύλου προς το άλλο φύλο. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, έλα. Εγώ ξεκίνησα να λέω βασικά για το μεγάλωμα των δύο φύλων και θα καταλήξω και σε αυτό. Ναι, η αγάπη λοιπόν και ο σεβασμός
στα φύλλα διαπαιδαγωγείται και καλλιεργείται μέσα από, από το πρώτο περιβάλλον μάθησης που είναι η οικογένεια. Δηλαδή, αν ενεργώ στο γιο μου ότι είναι ο άρχοντας και που πρέπει να δικαιούται και λόγω της σωματικής του δύναμης που τον έχει πριγκίσει η φύση με αυτόν. Δηλαδή υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά εκ φύσεως και υπάρχουν και τα στοιχεία τα οποία δεν είναι διαφορετικά. Το αυτό που θα πρέπει να καλλιεργηθεί είναι η αγάπη και ο σεβασμός προς κάθε φύλο και, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο φύλο που είναι δυνατότερο. Να μην μπερδεύουμε την σωματική μυϊκή δύναμη με τη δύναμη γενικότερα της ψυχής. Άρα και, και εγώ διαφωνώ και με αυτό που λέμε ότι η γυναίκα είναι το ισχυρό φύλο. Δεν υπάρχει ισχυρό και ανισχυρό φύλο. Και τα δύο φύλα είναι ισχυρά. Όταν λοιπόν παλεύουμε για την... όταν παλεύουμε για να είμαστε ισότιμα μέλη στην κοινωνία, όταν παλεύουμε για να έχουμε τα ίδια δικαιώματα στην εργασία, τα ίδια δικαιώματα στην μητρότητα και στην πατρότητα, τα ίδια δικαιώματα στο να... σε περίπτωση διαζυγίου να διεκδικούν και τα δύο φύλλα την κυδαιμονία ή και τη φύλαξη των παιδιών και να έχουν τη λεγόμενη συνεπιμέλεια. Όταν παλεύουμε για αυτά τα πράγματα, είναι αυτονόητο, μάλλον θα πρέπει να είναι αυτονόητο, ότι η γυναίκα και ο άντρας είναι και οι δύο ισότιμα μέλη μιας κοινωνίας και ότι μισθό παίρνει ο ένας πρέπει να παίρνει και ο άλλος και ότι δικαιώματα έχει ο ένας πρέπει να έχει και ο άλλος. Όσον αφορά όμως το πώς βοηθάμε τα αγόρια μας να έχουν μία οπτική σεβασμού εκτίμησης προς τις γυναίκες και πώς βοηθούμε τα κορίτσια μας να μην είναι θυματοποιημένα. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν μέσα από το δικό μας προσωπικό παράδειγμα. Όταν εμείς αγαπούμε και χτυπούμε τον σύντροφο, τη σύντροφο μας, είναι το καλύτερο παράδειγμα προς μίμες ή προς τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε ότι να σέβεστε τη μητέρα σας ή να σέβεστε την αδερφή σας για να τη βοηθάτε, αλλά εμείς ήδη τώρα του άντρα της οικογένειας να μην σέβεται την γυναίκα του ή την κόρη του ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειας. Άρα, σε περίπτωση που έχουμε κακοποιητική σχέση μεταξύ των γονέων και ο ένας γονιός κακοποιεί τον άλλον, η περίπτωση του διαζυγίου μπορεί να είναι σωτήρια και γι' αυτόν τον λόγο, γιατί σταματά ένα παράδειγμα αρνητικό για τα παιδιά. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, πρώτον είναι το παράδειγμα μας και μετά είναι η καλλιέργεια των στάσεων ζωής και των αντιλήψεων που έχουμε να παίρνουμε στη ζωή. Δηλαδή, ότι εμείς θέλουμε η εκτίμηση, ο σεβασμός, ο αλτρουισμός, η ευγένεια, το να υπάρχει, ας το πούμε, μέσα στο σπίτι ένα κλίμα θαλπορής μεταξύ των δύο συντρόφων, το να μην κατηγορούμε ή να μην καλλιεργούμε στερεότυπα γύρω από το φύλο. Ξέρω εγώ, οδηγά, γυναίκα, τι περιμένεις. Να κάνει μια αντρική δουλειά, η γυναικεία δουλειά, μα είναι, δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Λες και οι δουλειές έχουν φύλλον από κάτω και μπορείς να τις διακρίνεις, αν είναι γυναικείες ή αντρικές. Πρέπει να τους λέμε στα ίσα. Πρέπει να τους λέμε στα ίσα. Γιέ μου, οποιαδήποτε γυναίκα συναντήσεις στη ζωή σου, σε φιλικό επίπεδο, σε ερωτικό επίπεδο, πρέπει να την εκτιμάς, να την προστατεύεις, να τη σέβεσαι ως Άννα και ήταν κόρη σου, ως Άννα και ήταν αδελφή σου, ως Άννα και ήταν μάνα σου. Όπως σέβεσαι και το φίλο σου, οποιαδήποτε άλλον αγόρι, το ίδιο θα σέβεσαι και έναν κορίτσι. Αλλά μιλάμε ειδικά για το δηλαδή, δεν... που δείχνει, γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω κουμέρα, η κουμπάρα, τα περιστατικά γυναικοκτονιών γίνονται σε επίπεδο ερωτικής σχέσης, είτε γάμου είτε ερωτικής σχέσης, είτε προσπάθεια της δημιουργίας ερωτικής σχέσης. Θα πάνε τα αγόρια μας, θα φύγουν από σπίτι, θα πάνε στο στρατό, θα πάνε να δουλέψουν, θα πάνε να σπουδάσουν. Θα βρεθούν εκτός οικίας, θα με ενηλικιωθούν. Μπορεί να μπλέξουμε μια παρέα, η παρέα τους λέει, μα τι μεγάλη μαγκιά να πηγαίνουμε και να απαυτώνουμε τα κορίτσια. Να προσεγγίζουμε τα κορίτσια, να τους πουλούμε αγάπες και έρωτες με σκοπό να έχουμε μόνο ερωτική σεξουαλική επαφή μαζί τους και μετά να τις πετάμε στα στιμένες λεμονόκουπες. Και να πενεύεται ο ένας τον άλλο με πόσες έχει πάει και τι έχει κάνει.
Πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε έναν αγώνα όταν βρεθεί σε έναν τέτοιο περιβάλλον να μπορεί να πει όχι. Όπως είναι ευκταίο να μπορεί να πει όχι στα ναρκωτικά, να μπορεί να πει όχι στο έγκλημα. Καλλιεργούμε την αξία της ισοτιμίας στο φύλο. Λέμε πόσο άξια είναι και τα δύο φύλα. Δεν υπάρχει υποδιέστερο φύλο, δεν υπάρχει αδύναμο φύλο. Και τα δύο φύλα είναι το ίδιο. Μέσα από το παράδειγμα μας και μέσα από τον τρόπο που συζητούμε, δηλαδή μπορεί να λες του άλλου να σέβεσαι τη μητέρα σου, να σέβεσαι την αδερφή σου, να αγαπάς την αδερφή σου, αλλά όταν περάσει ας πούμε μια γυναίκα, να λες την τάδε αυτό είναι ενδεικτικό της βαθύτερης τάσης και στερεοτύπου που έχεις μέσα σου για το τι είναι η γυναίκα και τι είναι ο άντρας. Δηλαδή, γι' αυτό μιλώ για το παράδειγμα μας. Και υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα που αφορούν τη γυναίκα. Γύρω από το ότι είναι τόσο έξυπνη, είναι τόσο άξια, είναι χρόνο. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία, ρε παιδί μου, μπορεί να, θέλει να δημιουργήσει μια σχέση, κανείς μπορεί να, τέτοιου είδους άνθρωποι που έχουν αυτή την άποψη, θεωρούν ότι είναι χαμηλών ηθών. Ενώ ένας άνθρωπος αντίστοιχα δεν είναι. Είναι μισογενισμός. Είναι μισογενισμός το να λες, ο γιος μου είναι γαμιάς, έχει πάνει, έχει κάνει, έχει φτιάσει, έχει ράνει, η κόρη μου όμως είναι του σπιτιού, είναι του κουτιού και είναι έτοιμη για γάμο. Ναι, ακριβώς. Το οποίο δυστυχώς μπορεί να μην λέγεται με αυτά τα λόγια, αλλά εύκολα θα ακούσεις, ακόμη και στη σημερινή εποχή. Ακόμη και γυναίκες, μανάδες, να λένε «Α, ο γιος μου έχει σχέση», αλλά να μην λέει για την κόρη τους ότι έχει σχέση. Ή να θεωρούν ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουν. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς όταν μεγαλώνει παιδιά είναι να αναρωτηθεί ποιες είναι οι απόψεις του ιδίου γύρω από τα φύλλα, ποιες είναι οι απόψεις της οικογένειας του, τι μεταφέρει ενδεχομένως, τι έχει μεταβιβαστεί διαγενειακά. Δηλαδή, εμείς ίδιους γονείς πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και δίκαιοι και αυτά που είπες να τα πρεσβεύουμε και στα λόγια και στις πράξεις. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ φύλων, ότι ο κάθε άνθρωπος που συναντάμε είναι άνθρωπος, έχει ψυχή, έχει καρδιά, έχει συναισθήματα, έχει όνειρα και το σεβόμαστε. Το σεβόμαστε με όλους τους τρόπους, και συναισθηματικά και φυσικά, σωματικά, δεν του κάνουμε κακό σωματικό, και κοινωνικά το σεβόμαστε, και πνευματικά και ψυχολογικά και οικονομικά ακόμη το σεβόμαστε. Ότι δεν επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να είμαστε παλιά άνθρωποι που να εκμεταλλευόμαστε τους άλλους. Θα πω ένα παράδειγμα το οποίο μου έχει μείνει πολύ έντονο στο μυαλό. Όταν ήταν ο γιος μου πρώτη δημοτικού, είχε άγχος με τα διαβάσματα. Ξέρεις τον Λάζαρο ότι είναι έτσι αγχώδης. Όχι πολύ, αλλά άμα έχει κάτι να κάνει, έχει έγνοια να το κάνει. Και ήταν ένα βράδυ, είναι η ώρα 9 το βράδυ, 10, ήταν έτσι κουρασμένος γιατί παίζει ποδόσφαιρο όλη μέρα και του είχε μείνει μια εργασία. Και μου λέει, θέλω να με βοηθήσει να κάνω την εργασία μου. Προσπάθησα να το βοηθήσω, αλλά ήταν τόσο κουρασμένος που δεν μπορούσε. Στου λέω, Λαζάρε μου, δεν πειράζει, μην την κάνεις την εργασία σου. Να πας αύριο στο σχολείο, θα πεις στη δασκάλα σου ότι, κυρία, εχθές έκανα τη λαθασμένη επιλογή και αντί να διαβάσω πρώτα και μετά να παίξω, έπαιξα πρώτα και όταν ήρθε η ώρα να διαβάσω, δεν είχα δυνάμεις να διαβάσω. Και θα πάρεις και εσύ ένα μάθημα, και η δασκάλα θα σου δείξει κατανόηση. Κλάμαν ο λαός, κλάμαν ο λαός. Τι κλαις, γιέ μου. Θέλεις να μην αγραμμάτως. Του λέω, τι εννοείς. Είπαμε στο σχολείο, είπαμε σε δασκαλό του που δεν κάνει τα μαθήματα, θα μείνει αγραμμάτως. Κλάμα. Επειδή τους είπε η δασκάλα ότι αν δεν διαβάζετε, αν δεν είστε μελετηροί, θα μείνετε αγράμματοι. Ελά, λέει μου το σαν να μου λέγε, θέλεις να μην, ξέρεις, θέλω να πω φυλακή. Θέλεις να μείνει αγράμματος. Κλάμα, όλα. Στην πρώτη δημοτικού του τον ούλο. Οπότε σκέφτηκα εγώ ότι όπως κατάφερε η δασκάλα να μεταφέρει το μήνυμα. Λοιπόν, cut. Όπως εγώ αυτόν σκέφτηκα, όπως η δασκάλα μέσα στην τάξη να κατάφερε να μεταφερθεί το μήνυμα στο παιδί ότι αν δεν διαβάζεις τα μαθήματα σου, αν δεν είσαι μελετηρός, θα είσαι αγράμματος, και η λέξη αγράμματος
μεταφέρθηκε μέσα στο μυαλό του με πολλά αρνητική έννοια, δηλαδή ότι είναι καλό πράγμα να είμαι αγράμματος, μήπως υπάρχει κάποιος αντίστοιχος τρόπος ώστε εμείς να μεταφέρουμε στα αγόρια μας ότι εάν δεν σέβεσαι τις γυναίκες θα είσαι μισογύνης, που είναι πολύ άσχημο πράγμα να είσαι μισογύνης και είναι κακό πράγμα να είσαι μισογύνης, δηλαδή να φορτίσουμε αρνητικά τη λέξη μισογύνη στο μυαλό του γιού μας. Και να κάνω δαμε μια παρέθεση, το αγράμματος, εγώ διαφώνησα τότε που ήταν φορτισμένο αρνητικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήγαν σχολείο και έχουν κοινωνική μόρφωση και είναι πολύ σοφοί και είναι... διαφωνώ με το να φοβάται το παιδί ότι να μην είναι αγράμματο. Γελούσα με την έννοια και εξήγησα τότε, αγάπη μου, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει πάει στο σχολείο, ότι δεν είναι αξιόλογος άνθρωπος και δεν θα είναι ευτυχισμένος στη ζωή του κλπ. Όμως, ένας που είναι μισογύνης, σαφώς είναι ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Μπορούμε ας πούμε, να δουλέψουμε μπας τούτο. Φυσικά και αυτό, και πρέπει να καλλιεργηθεί αυτό από την μικρή ηλικία των παιδιών, εκεί που μας ακούνε τα παιδιά, πριν φτάσουν δηλαδή στην προεφηβεία και στην εφηβεία, και μπορεί πολύ πιο εύκολα να καλλιεργηθεί σε αυτή την ηλικία. Εγώ, ας πούμε, το έχω το παράδειγμα με το γιο μου για την κόρη μου, όπου ο γιος μου είναι έτσι, του αρέσει να αγκαλιάζει και να φυλάει. Είναι πολύ έτσι εκδηλωτικός συναισθηματικά, ενώ της κόρης μου δεν της αρέσει. Και όταν τους, όταν τους εξηγήσαμε το τι σημαίνει η παρενόχληση, δηλαδή ότι όταν κάποιος δεν θέλει να τον αγκαλιάσεις και δεν θέλει να το φιλήσεις, δικαιούται, ασχετών με το αν εσύ έχεις καλό κινητρό, θέλεις να εκδηλώσεις την αγάπη σου απέναντι σε εκείνον το άτομο, δικαιούται εκείνον το άτομο να πει «Όχι, εγώ δεν θέλω να με αγκαλιάσεις, δεν θέλω να με φιλήσεις». Διότι αυτό το πράγμα σημαίνει παρενόχληση. Πρέπει να παίρνουμε την άδεια του άλλου για να μπορέσουμε να τον αγκαλιάσουμε και να τον φιλήσουμε. Είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι. Και που το έχει κάνει έτσι πατέντα η κόρη μου, όποιος άμα θέλει, άμα της κάνει κάτι και δεν της αρέσει, να πει «θα σε καταγγείλω για παρενόχληση αν συνεχίζεις». Άρα μαθαίνουμε λέξεις όπως παρενόχληση, μαθαίνουμε στα παιδιά τη λέξη παρενόχληση ότι είναι κάτι αρνητικό, μαθαίνουμε τη λέξη παράβαση ορίων ως κάτι αρνητικό, μαθαίνουμε τη λέξη μισογυνισμός ως κάτι αρνητικό. Και τώρα, επειδή υπάρχει και η άλλη διάσταση, γιατί μιλούμε για γυναικοκτονίες, τώρα το θέμα μας σήμερα είναι πώς μεγαλώνουν παιδιά τα οποία να προστατεύσουν σε αυτούς τους από τυχόν εμπλοκή τους στο μέλλον σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Πώς μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στη γυναικοκτονία? Που νομίζω ότι στον εαυτό τους, το σώμα τους, αυτοεκτίμηση για αυτόν που είναι, εκτιμούνε το φίλον τους, αγαπούνε το φίλον τους, αγαπούνε την προσωπικότητά τους. Δεν είναι, και φυσικά και πάλι δεν είναι υποδιέστερος κανενός. Το γεγονός ότι είναι γυναίκα δεν σημαίνει ότι αυτόν δεν της επιτρέπει να κάνει τα επαγγέλματα που αγαπά, τα αθλήματα που αγαπά, τα πράγματα που αγαπά, ή αυτό δεν της επιτρέπει, αν θελήσει, να μην παντρευτεί, να μην κάνει παιδιά. Δικαιούται να μην κάνει παιδιά, δικαιούται να μην παντρευτεί, δικαιούται να ερωτευτεί, δικαιούται να κάνει ερωτική σχέση. Φυσικά, δικαιούται να είναι straight, δικαιούται να είναι gay, δικαιούται ότι δεν πρέπει, δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν και δεν πρέπει να λέει ναι σε ό,τι τη ζητάει οποιοδήποτε. Ακριβώς. Όλα αυτά καλλιεργούνται από την οικογένεια. Και ότι οτιδήποτε... και από το περιβάλλον και από το σχολείο, γιατί και ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός σε αυτό, γι' αυτό ναι, λέμε και... τώρα δεν μιλάμε σε σχολεία, μιλάμε σε γονείς. Ναι, μιλάμε, ναι. Λοιπόν, επίσης το κομμάτι του, ό,τι και να κάνεις, που μπορεί να αντρέπεσαι γι' αυτό, να θεωρήσεις ότι θα θυμώσω, να μου πεις ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή να μην φοβούνται να έρθουν να μας πούν «Μάμμα, παπά, μίλησα στο ίντερνετ με κάποιον, είπε μου έτσι, έστειλα του μια φωτογραφία μου, την οποία τώρα στέλνει την παντού και απειλεί με». Δηλαδή, να μην φοβούνται να έρθουν να μας μιλήσουν για κινδύνους που αντιμετωπίζουν, γιατί φοβούμενες τα παιδιά μας ή φοβούμενα τα παιδιά μας ότι θα τους θυμώσουμε. Τύχει πολλούς γονιούς που αντί να πούν «Έλα εδώ να δούμε τι θα κάνουμε τώρα που κινδυνεύεις, τώρα που δέχεσαι εκβιασμό, τώρα που οι φωτογραφίες σου κυκλοφορούν από εδώ από εκεί, έλα να δούμε τι θα κάνουμε να σε βοηθήσουμε»,
Έχει κάποιους γονείς οι οποίοι αντί να εστιαστούν σε αυτό όμως να βοηθήσουν το παιδί τους, εστιάζονται στο γιατί έστειλε τη φωτογραφία σου, γιατί έκανε αυτήν την βλακία, γιατί δεν ήσουν σοβαρή, γιατί δεν ήσουν το ένα, γιατί δεν ήσουν το άλλο. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν το κατανοήσουμε και εμείς οι γονείς ότι shit happens, life happens. Είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα τα παιδιά μας να βρεθούν σε συνθήκες που να κάνουν κάποιες επιλογές που με εκ των υστέρων να μην φαίνουν τόσο έξυπνες ή τόσο χρήσιμες ή τόσο νούσιμες. Εμείς ήδη κάναμε τόσες επιλογές λαθασμένες και κάνουμε και θα κάνουμε λαθασμένες επιλογές. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει τούτη η εμπιστοσύνη. Και να νιώθετε αν εγώ πάω να μιλήσω στη μητέρα μου, αν εγώ να μιλήσω στον πατέρα μου, θα με καταλάβει πρώτα. Δεν θα με επικρίνει και θα με κατακρίνει πρώτα. Πολύ σημαντικό. Sorry που, που τα λέω έτσι με τόσο πάθος. Για εσένα τούτα τα πράγματα είναι αυτονόητα, επειδή ξέρω, σε έχω δει πως μεγαλώνει και τον Λάζαρο και τη Μαρία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και εγώ παιδί σου. Στο έχω ξαναπεί. Θα σε ήθελα για μαμά. Που τους μεγαλώνεις με εκτίμηση, με σεβασμό, με προσοχή. Είσαι πάντοτε έτοιμη να μιλήσεις μαζί τους, να επικοινωνήσεις, να συζητήσεις. Όχι ότι είσαι η τέλεια μητέρα, καμιά μας δεν είναι η τέλεια μητέρα, αλλά είσαι ανοιχτή στο να συζητήσεις πράγματα και να αφήνεις το παιδί να εκφραστεί, που είναι πολύ σημαντικό. Τούτο όμως δεν είναι ο κανόνας Αριστονίκη μου. Οι περισσότερες μητέρες και οι περισσότεροι πατεράδες δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα πράγματα που τους εμπιστεύονται τα παιδιά τους και χάνουν το κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή, σκεφτείτε τούτο το πράγμα ότι οποιαδήποτε κοπέλα είναι θύμα σεξιστικής βίας και είναι θύμα μισογυνισμού και μπορεί ακόμη να γίνει και θύμα γυναικοκτονίας, θα μπορούσε σε κάποια φάση προηγουμένως, προτού φτάσουν τα πράγματα στο απροχώρητο, να ζητήσει βοήθεια. Να ζητήσει βοήθεια χωρίς να ντρέπεται ότι έκανα κάτι λάθος επειδή μίλησα στο ίντερνετ με έναν αγόρι. Ή έκανα κάτι λάθος επειδή βγήκα ραντεβού με κάποιον. Ή έκανα κάτι τόσο τρομερό που έστειλα μια φωτογραφία μου. Εγκρίμα. Και επειδή έχω μιλήσει με μανάδες οι οποίες έχουν χάσει τα παιδιά τους από γυναικοκτονία, κλαίνε και οδύρονται οι μανάδες μετά και λένε γιατί δεν μου είπε το παιδί μου κάτι. Γιατί δεν ήρθε να μου πει ότι τόσο καιρό πριν από το αποτρόπιο συμβάν δεχόταν εκβιασμούς, ότι δεχόταν bullying, ότι την κορόιδευαν, ότι την μείωναν. Ότι βρισκόταν σε απόγνωση επειδή δεχόταν απειλητικά μηνύματα. Και δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αν ένα παιδί δεν μιλήσει στο γονιό, ότι φταίει ο γονιός που δεν μίλησε, γιατί κανείς δεν μας έχει μεγαλώσει και εμάς με αυτήν την νοοτροπία, ότι τα παιδιά μας φεύγοντας από το σπίτι και φεύγοντας από την ασφάλεια τη δική μας ή την πλασματική ασφάλεια τη δική μας, γιατί μπορεί να είμαστε στο ίδιο μας το σπίτι, τα παιδιά μέσω του διαδικτύου και μέσω των γνωριμιών τους να κάνουν πράγματα τα οποία να είναι επικίνδυνα για τα ίδια. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε κανέναν άλλον παιδί. Δεν θέλουμε να υπάρχει άλλη Ελένη το παλούδι. Ναι. Ένα περιστατικό μας έχει συγκλονίσει όλους. Εγώ έχω μιλήσει με τη μητέρα της και με τον πατέρα της στο τηλέφωνο κάποιες φορές την περσινή τηλεοπτική χρονιά, επειδή στην εκπομπή που συμμετείχα είχαν επαφές μαζί τους και οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε συνέχεια «Μα γιατί δεν μου μίλησαν το παιδί μου, γιατί δεν μου μίλησαν το παιδί μου, αν μου μιλούσαν το παιδί μου θα μπορούσα να το προλάβω». Χωρίς να σημαίνει ότι φταίνε αυτοί που δεν τους μίλησαν το παιδί τους. Εντάξει. Είναι έτσι η περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι δεν λέμε τα αγκομενικά μας στη μάνα μας, δεν λέμε τα προσωπικά μας στον πατέρα μας, δεν μιλούμε για το τι κάνουμε στη φοιτητική μας ζωή με τους γονείς μας. Είναι ντροπή να πεις τη μάνα σου το ένα, είναι ντροπή να πεις τη μάνα σου το άλλο. Μιλάω, εντωμεταξύ, μιλάω γενικά, δεν επισέρχομαι στις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης περίπτωσης, η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους. Και εμένα αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι ήταν ένα κοριτσάκι χαρούμενο, ήταν ένα κοριτσάκι γεμάτο όνειρα, γεμάτο ελπίδες, επήγαινε να σπουδάσει, ήθελε να ζήσει, όπως όλα τα κοριτσάκια και τα αγοράκια θέλουν να ζήσουν. Και ευρέθηκε με λάθος ανθρώπους και συνέβηκε αυτό που συνέβηκε, το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό, εξαιρετικά συγκλονιστικό. Και σου λέω, μιλώντας με τους γονείς της, είδα γονείς οι οποίοι είναι και οι δύο εκπαιδευτικοί
και οι δύο έχουν και είχαν καλή διάθεση, αλλά τους έτυχε αυτό το πράγμα που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Και σημαντικό να κάνουμε πρόληψη. Και αν είναι κάτι που θα μπορεί να νοηματοδοτήσει το χαμό της Ελένης Κουτοπαλούδη, θα είναι να αρχίσει μια νοοτροπία των γονέων, συνειδητοποιημένα πλέον, εφόσον έχουμε δει ότι και στις μέρες μας συμβαίνουν τα πράγματα, μια νοοτροπία των γονέων έντονης πρόληψης φαινομένων γυναικοκτονιών, τόσο στο πώς μεγαλώνουν τα αγόρια τους, όσο και στο πώς μεγαλώνουν τα κορίτσια τους. Χωρίς να σημαίνει ότι επιρρύπτω οποιαδήποτε ευθύνη αυτή τη στιγμή στους γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας, σε καμία περίπτωση, ναι. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Μιλάμε γενικά. Μιλάμε γενικά. Επαφορμή του περιστατικού που έχει συγκλονίσει την επικαιρότητα. Δεν μιλάμε ειδικά, γιατί σου λέω, μιλώντας με τους ανθρώπους, είναι άνθρωποι με πολύ νέες συνέστησης, είναι άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μεγάλωσαν τα παιδιά τους και έχουν και ακόμη ένα παιδί, μεγάλωναν τα παιδιά τους και μεγαλώνουν το παιδί τους με αγάπη, με εκτίμηση, με ανθρωπιά. Συνέβηκε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι παράγοντες έπαιξαν ρόλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο πολύ το φιλικό περιβάλλον, τα πρόσωπα τα οποία ήρθαν στη ζωή. Και ήμασταν και εμείς κάποτε νεαροί και κάναμε και εμείς πράξεις που εκ των υστέρων λέμε «Να, Παναγία μου, στο τάδε πάρτι που επήγα θα μπορούσα να κινδυνεύσα». Έτσι ακριβώς. Δεν θέλουμε άλλες Ελένες στο παλούδι. Δεν θέλουμε. Ας είναι η κληρονομιά της Ελένης στο παλούδι, το legacy της που λένε Εγγλεζοί, το να μάθουμε επιτέλους οι Κύπροι και οι Έλληνες γονείς να μεγαλώνουμε παιδιά που να μην είναι μισογύνηδες, να μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία να έχουν εκτίμηση και σεβασμό προς εαυτόν και αλλήλους. Και να μην μεταφέρουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που δυστυχώς μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. Χωρίς να σημαίνει, ξαναλέω, ότι φταίνε οι γονείς. Εντάξει, οι γονείς του θύματος για αυτό που έχει συμβεί σε καμία περίπτωση. Ούτε θέλω να ρίξω ευθύνες στους γονείς των θητών. Δεν γνωρίζω, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Και να πω κάτι άλλο, εάν βλέπουμε στο παιδί μας στοιχεία αντικοινωνικής συμπεριφοράς, αν βλέπουμε στο αγόρι μας ψυχοπαθητικότητα, αν βλέπουμε να μην έχει ενσυναίσθηση, αν βλέπουμε να έχει μισογενισμό έντονο, και γενικά να έχει στοιχεία που να παραπέμπουν σε διαταραχή προσωπικότητας, τον παίρνουμε σε ψυχολόγων και σε ψυχίατρων άμεσα. Νωρίς. Είπαμε ότι υπάρχουν τα τρία στοιχεία που είναι κόκκινος συναγερμός και αμέσως μπορούμε να το δούμε από την προσχολική ηλικία και με το που δούμε αυτά τα τρία στοιχεία κατευθείαν απευθυνόμαστε σε παιδοψυχολόγων, σε παιδονευρολόγων και σε παιδοψυχίατρων της επιλογής μας. Ποια είναι αυτά τα τρία στοιχεία? Το παιδί να μην έχει ενοχή και τύψη όταν κάνει κάτι, να προκαλεί πόνο και να μην τον ενδιαφέρει και να έχει στοιχεία εχθρότητας και γενικότερα να είναι ένα παιδί το οποίο να μην αισθάνεται καμία μεταμέλεια για την πράξη του. Λοιπόν, αυτά τα τρία στοιχεία ποια ηλικία τα βλέπουμε προσχολική αυτά. Ηλικία 4-5, 3,5-4-5 με το που θα δούμε τα στοιχεία αυτά πάμε κατευθείαν και παίρνουμε γνώμη ειδικού και δεν περιμένουμε τίποτε άλλο, ούτε να μεγαλώσει το παιδί ούτε τίποτα. Μπορεί διάγνωση να μην μπορεί να δοθεί σε έτσι μικρή ηλικία γιατί συνήθως δεν δίνεται διάγνωση. Αλλά δεν είναι και το προκείμενο η διάγνωση, αλλά η θεραπεία του παιδιού. Αλλά αυτό που γίνεται είναι να οχυρωθεί το παιδί από μια αγκαλιά θεραπευτική, από μια ομάδα ειδικών, μέσα από την διεπιστημονική ομάδα, για να μπορέσει όλη αυτή η δυσκολία που μπορεί να κρύβει μέσα της μια ψυχοπαθητικότητα, δύσκολα γονίδια ή γενικά κάτι που μια πάθηση που πάει να εκδηλωθεί, που τη βλέπουμε να δομείται σιγά σιγά, ούτως ώστε να γίνει λίγο πιο στρογγυλό, να γίνει λίγο πιο καλόν των το στοιχείο, ούτως ώστε να μην εκδηλωθεί να έχουμε οποιαδήποτε διαταραχή. Ή να εκδηλωθεί πιο ή να έχουμε έγνοια ότι κάτι μπορεί να συμβεί με το παιδί μας και να μην το κακομαθαίνουμε και να το απώνουμε, που λέμε στην Κυπριακή, όταν έχει τέτοιες συμπεριφορές από άνθρωπες. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μετά φέρουμε και εμείς ευθύνη που μεγαλώνουμε τέρατα.
Μιλάω γενικά. Η γυναικοκτονία είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Όχι ότι δεν υπάρχουν εγκλήματα εναντίον των ανδρών από γυναίκες. Υπάρχουν. Είναι άλλα η περίπτωση εκείνη, σε άλλη κλίμακα. Τη σημερινή μας Αριστοτρίτη ήταν αφιερωμένη στις γυναικοκτονίες, στον απόϊχο των όσων μας προβληματίζουν τώρα με το τέλος της δίκης του Παλούδη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη με ένα νέο θέμα.